κυρίες και φίλοι, κοντά μας απόψε ο Χάρης Γεωργιάδης, ένας πάρα πολύ καλός ηθοποιός, που πολλοί το ξέρετε, πολλοί και όχι, και ελπίζουμε με αυτή τη συνέντευξη να τον μάθετε καλύτερα. Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω πρώτα απ' όλα να σα ρωτήσω μια κλασική ερώτηση, πριν όμως νομίζω και για τον κάθε ηθοποιό, πώς πήρες την απόφαση να ακολουθήσεις το επάγγελμα της υποκριτικής και με ποια αφορμή έγινε αυτό το πράγμα? Ναι. Έγινε τυχαία. Δεν είχα σκοπό, ούτε μου πήγαινε το μυαλό ότι θα θέλω να γίνω ηθοποιός κάποια στιγμή. Επειδή δούλευα ως ηλεκτρολόγος καταστάσεων και εξτρά έκανε κάποια διαφημιστικά σποτ, ως συμμετείχα ως έξτρας. Για βιοποριστικούς λόγους, φαντάζομαι. Ναι, για συμπλήρωμα του μηνιάτικου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία των διαφημίσεων άρχισα να γνωρίζω λίγο το χώρο. Και από μια κοπέλα που είχα γνωρίσει εκεί και από μια σχέση, που είχε το μικρόβιο από μικρή να γίνει ηθοποιός, αυτή μου βάλε και το μικρόβιο σε μένα. Πριν να αποφασίσεις αυτό το επάγγελμα, είχες κάτι άλλο στο μυαλό σου? Δηλαδή, ξέρω εγώ, σαν μικρή θέλω να γίνω ποδοσφαιριστές, αστροναύτες, τέτοια. Ναι, μεγάλωσα με αθλητική, ας πούμε, παιδεία. Ήμουνα χρόνια μπάσκετ, βόλεϊ, hardball και στίβο, ποδηλασία, διάφορα, για να σχεδόν όλα τα αθλήματα. Και ονειρευόμουν να γίνω μπασκετμπολίστας. Κάποια στιγμή το άφησα λόγω στρατού, γιατί όταν πήγα στρατό με άφησε το μπάσκετ. Στη συνέχεια, γυρνώντας από στρατό, κοίταξα να δουλέψω ως ηλεκτρολόγος και εργαστάσεων που είχα σπουδάσει. Και μετά τα ύψη είχαν ξεφύγει λιγάκι, οι νέες γενιές βγαίνανε δίμετροι κλπ. Οπότε. Εκεί είσαι υψηλός, είσαι. Δεν είμαι και μπάσκετ, δεν είμαι. Δηλαδή, οριακά πλέον είμαι και. Πόσο είσαι? Είμαι 77. Υπάρχουν και 70. Και... Εντάξει. Και έτσι αποφάσισα να γίνει ηθοποιός. Όχι, ξεκίνησα να δουλεύω σαν ηλεκτρολόγος εργαστάσεων. Πέρασαν κάποια χρόνια, δύο χρόνια, ας πούμε, σε αυτή τη δουλειά. Και μέσα από αυτό έγινε η γνωριμία με την κοπέλα, όπου μου έβαλε το μικρόβιο που είχε. Ναι. Παρ' όλα αυτά, όμως, μπαίνοντας στη δραματική σχολή, κατάλαβα τι θα πει ηθοποιός. Μέχρι τότε δεν είχα ιδέα τι θα πει ηθοποιός. Πρωτού λοιπόν, μας είπες ότι είχες το όνειρο να πας στην πόλη, θα τα κατάφερες και έγινες ηθοποιός. Την πρώτη σου επαγγελματική παράσταση, τη θυμάσαι, ποια ήταν και πού ήταν? Την πρώτη θεατρική και την πρώτη τηλεοπτική, αντίστοιχα. Ναι, η πρώτη θεατρική ήταν στο θέατρο Απόλλων της Ήρου, σε ένα μουσικό ορατόριο, ο διπορικό της Μεγάλης Εβδομάδας, όπου παρίστανα τον Χριστό. Χρονολογία ήταν 2001. Παράλληλα με αυτό το μεταξύ, γιατί έπαιξα σε αυτό και την επόμενη εβδομάδα είναι και η άλλη παράσταση που προετοιμάζω με μια θεατρική ομάδα, στο Faust Goethe, που έπαιζα τον αδελφό της Γκρέτα, τον... Βαλεντίνο. Όπου και εκεί αυτός ήταν ξυφομάτος. Αυτό ήταν η πρώτη θεατρική, τέτοια. Η πρώτη θεατρική. Ποια ήταν? Τηλεοπτική, όπως σου είπα και πριν, είχα κάνει αρκετές δουλειές ως έξτρα σε κάποια διαφημιστικά σποτ και σαν βασικός ρόλος, πρωταγωνιστικός ρόλος σε διαφημίσεις. Αλλά ένας ρόλος που απαιτούσε και αρκετή υποκριτική, θα μπορούσαμε να πούμε, ήταν ένα ντοκιματέρ που θα κάνει τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου είχε παιχτεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην τελετή έναρξης του 2003, νομίζω, πότε είναι η Ολυμπιακή Αγώνα. Το 4. Το 2004 φέρθηκε αυτό το ντοκιματέρ και έπαιζα τον κόρυβο, τον πρώτο Ολυμπιονίκη δρομέα. Μετά από αυτό... Μετά, τηλεοπτικά, ήταν σε ένα επεισόδιο της σειράς ο Μέγκα, αν θυμάμαι καλά, το Miss Daisy, με τον Παρτσαλάκη. Είχαμε μια σκηνή σε ένα μαγαζί που πουλάγε γυμναστικά είδη. Δεν μου λες, πιστεύεις ότι κάποιος γεννιέται, το οποίο σου γίνεται? Καταρχάς, όλοι γεννιόμαστε με κάτι μέσα μας. Αυτό λέγεται ταλέντο, όπου στην πορεία, αναλόγως πώς το χειριζόμαστε, πώς το καλλιεργούμε, αναπτύσσεται και γίνεσαι ηθοποιός. Να γεννηθείς και να είσαι ηθοποιός δεν υπάρχει. Αυτό είναι
είναι μια φράση που έτσι λέγεται, ας πούμε, ότι είναι τόσο καλός που γεννήθηκε σαν ηθοποιός, ας πούμε. Αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πρέπει να το καλλιεργήσει, διότι ο ηθοποιός δεν είναι απλά τόχο, έχω το ταλέντο από μικρός. Έχει τεχνική, είναι μια επιστήμη και θέλει μελέτη. Δεν είναι έτσι απλά το πράγμα. Είχες κάποιο υποχρεωτικό πρότυπο που να ήθελες να το μοιάζεις, ρε παιδί μου, να το θαυμάζεις. Πριν δραματική σχολή. Και σαν έφηβος και σαν και πριν και μετά, και κατόπιν. Κοίταξε να δεις, πολλούς ηθοποιούς θαύμαζα και μου άρεσαν, χωρίς να έχω πρότυπο ότι θέλω να γίνω σαν αυτόν, διότι δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω ηθοποιός, έτσι. Από εκεί πέρα, το να μοιάσεις με κάποιον δεν είναι ότι καλύτερο. Το να φτάσεις τη φήμη κάποιου, αυτό είναι καλύτερο. Οπότε, αν θέλω, ας πούμε, να πούμε ότι θέλω να φτάσω κάποιον, επειδή είναι πολλοί οι ηθοποιοί αυτοί που είναι καλοί και τους θαυμάζω, θα ήθελα να φτάσω τη φήμη ενός καλού ηθοποιού που κάνει μια πολύ καλή καριέρα. Σίγουρα θα μιμηθείς κάποιον ηθοποιό, δεν είναι καλό να το κάνεις μόνο αυτό, αλλά αν καλλιεργήσεις κάποια στοιχεία και τα αποπάρεις και τα μπορείς να τα δουλέψεις πάνω στον εαυτό σου. Ναι, ναι, αυτά είναι τα στοιχεία αυτά που λες. Ο κάθε ηθοποιός μπορεί να έχει κοινά στοιχεία, αλλά τα περνάει μέσα από το δικό του είναι και έτσι βγαίνει με διαφορετικό τρόπο. Προτιμάς το θέατρο, την τηλεόραση, το κινηματογράφο. Νομίζω έχεις παίξει και στα τρία, δεν ξέρω. Έχω παίξει και στα τρία, ναι. Έστω και λίγο, τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο και σε εκφράζει να υποδίεσαι, να παίζεις. Κοίταξε να δεις. Περισσότερο μου αρέσει κινηματογράφος και θέατρο. Βεβαίως η διαδικασία είναι τελείως διαφορετική. Όπως και στην τηλεόραση η διαδικασία είναι πολύ διαφορετική. Η τηλεόραση δεν μου αρέσει γιατί είναι του τύπου πάμε να τελειώνουμε, να γίνει το πλάνο να φέρουμε, μας πιέζει ο χρόνος γιατί πέφτουν χρήματα. Και λόγω ότι όλες αυτές τις διαχείμεις γίνονται αρπακόλα δουλειές και δεν γίνονται καλές δουλειές. Ειδικά οι καθημερινές, που είναι αναγκαστικό αυτό. Ειδικά. Απ' την άλλη, ο κινηματογράφος, είχα την τύχη να συμμετάσχω σε ταινίες αμερικάνικης παραγωγής με γνωστά ονόματα όπως ο Ρότζερ Μουρ, Κόμπα Κούντι Τζούνιορ, Τζένιφερ Τιλί, Τζον Λάμπλι, Κίφερ Ντάστ. Πάρα πολύ γνωστά ονόματα. Ναι. Εκεί έχει άλλη γοητεία γιατί βλέπεις πώς λειτουργούν όλοι αυτοί με κάτι σκηνοθέτες όπως ο Πίτερ Μπογδάνοβιτς που τον είχα στην ίδια ταινία. Με τον προγραμματισμό, την οργάνωση, όλη τη διαδικασία. Και στην ελληνικά δεδομένα, κάποιες μεγάλες παραγωγές όπως τον Βούλγαρη Παντελή που ήμουν στις Νύφες, όπως τώρα η ταινία που θα προβληθεί τον Μάρτι, το The Man Who Can Cross, που ήταν μεγάλες παραγωγές με πολύ κόσμο, με πολλά και δύσκολα γυρίσματα σε αδίξωες συνθήκες, αλλά το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό και αυτός σε γεμίζει πολύ. Όταν βλέπεις ότι ό,τι και να τράβηξε στα γυρίσματα, εγώ κινδύνευσα. Ας πούμε στα γυρίσματα της Ντεμένη Κόκκινης Κλωστής, κινδύνευσα, διότι ήταν δύσκολα και ρηψοκίνδυνα τα γυρίσματα. Παρόλα αυτά, σωματικά κινδύνευσες. Ναι, σωματικά. Παρόλα αυτά, όμως, το αποτέλεσμα λες, εντάξει, χαλάει, αφού δεν έγινε τίποτα και είμαστε καλά, πάλι καλά. Άρα, συμπεραίνοντας από αυτούς που δεν αγαπούν ιδιαίτερα την τηλεόραση. Όχι. Δεν είμαι fan της τηλεόρασης, δεν βλέπω τηλεόραση, αν θα δω τηλεόραση θα δω κανένα ξένο σύριο ή κάποια ταινία. Και καμία εκπομπή σατιρική. Από ελληνικές παραγωγές που έχουν παιχτεί φέτος σε ελληνικά σύριαλ και τα λοιπά, έχεις παρακολουθείς τίποτα? Όχι, έτσι. Ωραία. Δεν ξέρω τι παίζονται. Μου λέγανε διάφορα κάποιοι άνθρωποι και μου λέω... Από θεατρικές παραγωγές φέτος, έχεις παρακολουθήσει κάποια που να πεις «Α, είναι πάρα πολύ ωραία που με ξεχώρισες»? Δυστυχώς φέτος δεν έχω προλάβει να δω θέατρο ιδιαίτερα. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο για μια παράσταση. Μπορώ να πω όμως για μια παράσταση που έχω δει κατά καιρούς, όπου ήταν η πιο τρελή παραγωγή, ας πούμε. Αυτό νομίζω γυρίστηκε το 2008. Το πέφτηκε, ναι. 2008-2009, κάπου εκεί. Όπου ήταν πολύ καλή παράσταση, παίζαν και φίλοι συνάδελφοι μέσα, που ήταν πραγματικά τις καλύτερες που έχω δει.
όλα αυτά τα χρόνια. Από εκεί και πέρα, προτιμώ, να σου πω την αλήθεια, το θέατρο ως μια διαδικασία που γίνεται. Γιατί έχεις το χρονικό περιθώριο να χτίσεις ρόλους, να χτίσεις σκηνοθεσία, δηλαδή σκηνοθετώ και όλες τις θεατρικές παραστάσεις. Άρα έχεις τη δουλειά και το σκηνοθέτη. Ναι. Βασικά οι ιδιότητές μου είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας. Α, και συγγραφέας. Παρ' όλα αυτά κάνω και μουσικές επιμέλειες, κάνω και σπαθογραφίες. Για το οικονομικό φαντάζομαι αυτά. Για το οικονομικό και γιατί μπορώ. Απλά, αφού μπορώ να κάνω κάτι, γιατί να το κάνω. Απ' την άλλη, στον χώρο μας τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα που είναι πλέον με μαθηματική ακρίβεια να βρεις δουλειά στο αντικείμενό σου ηθοποιός μία στις 10 κάθε χρόνο. Που έχεις την ευκαιρία να παίξεις είτε ένα μήνα, είτε τρεις μήνες ή στην πολύ καλύτερη 6 μήνες, έτσι άμα έχεις συμβόλαιο με το εθνικό. Από εκεί και πέρα, κάθε τακτά διαστήματα πρέπει να βρίσκεις, να ψάχνεις να βρεις άλλη δουλειά. Και είναι τόσο πολύ μεγάλη η προσφορά που η ανεργία στους ηθοποιούς είναι τεράστια. Ποιοι ρόλοι πιστεύεις ότι σου ταιριάζουν περισσότερο υποχρεωτικά? Βέβαια, ένας ηθοποιός γι' αυτό έχει μυθοποιήσει να παίζει όλους τους ρόλους. Αλλά μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ότι εμένα μου αρέσει πιο πολύ ρόλο του κακού ή ρόλο του καλού για να γίνω μαρεστό στο κοινό. Σε τέτοια φάση ρωτάω. Κοίταξε να δεις. Έχω παίξει όλων των ειδών του ρόλου και πολύ πρόσφατα με την περσινή παράσταση που έπαιξα, έπαιξα και όλα τα είδη του θεάτρου. Ποια ήταν η περσινή παράσταση? Το καταστασιών απευθύνθηκε, που ήταν τύπου stand-up comedy με επιθεώρηση μαζί. Του Αλέξανδρου. Στο Γιάννη Μουσικό Θέατρο. Από εκεί και πέρα, και με αυτή που παίζω φέτος πάλι που είναι σκετσάκια σε παράσταση πολυμορφική χορό, τραγούδι και θέατρο με την Ίνα Τιλοτσάρη που είμαστε στο Καζαμπλάνκα. Τα έχω δει όλα πλέον, ας πούμε, όσον αφορά τα είδη θεάτρου. Από εκεί και έπειτα, το τι μου βγαίνει εμένα καλύτερα μπορεί η κωμωδία. Εμένα μου αρέσει να παίζω τα πάντα, γιατί κατ' εμέ ο ηθοποιός πρέπει να μεταμορφώνεται και να μπορεί να παίξει οποιοδήποτε ρόλο του ζητηθεί. Από εκεί και πέρα, κανένας, σίγουρα δεν υπάρχουν ηθοποιοί, η πλειοψηφία των ηθοποιών δεν μπορούν να παίξουν όλους τους ρόλους. Κάποιοι είναι μόνο, κάνουν καλά μόνο την τραγωδία, το δράμα, την κωμωδία ή τη σάτυρα ή οτιδήποτε. Τώρα εγώ, αν είμαι καλό σε όλα ή δεν είμαι καλό, δεν το λέω, αφήνω εδώ να το κρίνει το κοινό. Από εκεί πέρα, νομίζω έχω μια έφεση στην κωμωδία. Παρ' όλα αυτά, όμως, μου αρέσουν και οι κακοί ρόλοι, όπου συνήθως έχω παίξει τον κινηματογράφο κάποιον ρόλο. Η ταυτοποίηση του ενός ρόλου που μπορεί να σε κάνει πολύ διάσημο στο μέλλον, αλλά να σε ταυτοποιήσουν, δεν ξέρω εγώ, αυτό που λέγαμε πριν, ότι είσαι κακός, ξέρω εγώ, σε φοβίζει αυτό το πράγμα. Βέβαια, αυτό είναι τη τηλεόραση κυρίως, αλλά ναι. Πώς το σκέφτεσαι εσύ? Όχι, δεν με φοβίζει κάτι τέτοιο, διότι εντάξει, για το κοινό, το ευρύτερο κοινό μπορεί να το έχει έτσι στο μυαλό του, αλλά τι να πω, άμα με γνωρίζει θα καταλάβει. Ποια ήταν η καλύτερη και χειρότερη στιγμή της καριέρας που βίωσες ως τώρα? Η καλύτερη, όσον αφορά ρόλο εννοώ. Όσον αφορά επαγγελματικά, γενικά μπορεί να ήταν μια εμπειρία, μπορεί οτιδήποτε. Κοίταξε να δει. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη εμπειρία για μένα ήταν την Πίδαρο με το κρατικό Βόρειο Ελλάδος, την Ειρήνη του Αριστοφάνη, όπου ήμουν στη σκηνή επάνω εγώ, ο Κώστας ο Μπάσης και ο Θήμης ο Καραγκατσάνης. Και είχαμε μια σκηνή μόνο εμείς οι τρεις, ας πούμε, και ήμασταν την ορχήστρα της Επιδάβου και είχαμε 8.000 θεατές από πάνω. Αυτή ήταν για μένα η πιο σημαντική στιγμή. Αντίστοιχα, χειρότερη. Η χειρότερη ήταν όταν έπαιζα σε ένα μικρό θεατράκι και είχαμε από κάτω 4 θεατές. Αυτό το τραβάνε περισσότερο από τους ηθοποιούς. Αυτό ήταν και η επόμενη ερώτηση για τα θέατρα που βλέπουμε πάρα πολύ γνωστά θέατρα, πάρα πολύ σπουδαίες παραστάσεις, ειδικά που γίνονται φέτος λόγω αυτής της τεράστιας οικονομικής κρίσης, να μην πηγαίνει άνθρωπος, έτσι, για να το πω πιο λαϊκά. Αυτό
Πού πιστεύεις ότι οφείλεται και πιστεύεις ότι θα σταματήσει κάποια στιγμή αυτό ή όσο πάει θα συνεχίζεται και θα πέφτει η ποιότητα και αργότερα των θεάτων λόγω ότι δεν θα έχουν λεφτά και αντίστοιχα. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Τώρα να εικάσουμε, ας πούμε, ότι λόγω της κρίσης οπωσδήποτε ο κόσμος δεν πηγαίνει να πληρώσει το 15, 20, 24 εισιτήριο, ας πούμε, να πει μια παράσταση. Αλλά από εκεί και έπειτα, αν θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, εάν πέφτει η ποιότητα της παράστασης ή όχι, αν θα ανεβεί, θα πάρει τα πάνω του ή όλα αυτά, δεν το γνωρίζω. Άλλωστε, δεν περιμένανε την κρίση κάποια θέατρα για να μην πηγαίνουν καλά, ούτε περιμένανε την κρίση κάποια θέατρα για να μην ανεβάζουν αξιόλογες παραστάσεις, ούτε ο κόσμος περιμένει την κρίση για να μην πάει θέατρο. Άμα είναι ο άλλος να μην πάει στο θέατρο, δεν θα πάει, είτε έχει λεφτά είτε δεν έχει. Πιστεύω όμως ότι μια καλή λύση γι' αυτό θα ήταν, ξέρω εγώ, να πέσουν οι τιμές. Δηλαδή από 15 ευρώ που λες να πάει 10 ή 5 ή αντίστοιχα για να προσελκύσουν και οι οικογένειες. Γιατί όπως και να το περνάω, πάει 4 άτομα, 15 ευρώ είναι πάρα πολλά λεφτά. Έτσι, ενώ αν πάτε 4 άτομα, 10 ευρώ ή 5 είναι λιγότερα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια αλυσίδα αυτό το πράγμα και τραβάει, ο ένας κρίκος τραβάει τον άλλον. Αν οι τιμές της παράστασης του εισιτηρίου είναι υψηλές, δεν έχει κόσμο, άρα έχει λιγότερο κοινό. Οπότε το υψηλό εισιτήριο καλύπτει τα έξοδα της παραγωγής. Σε άλλη περίπτωση, αν χαμηλώσουν τα εισιτήρια, θα έρθει περισσότερος κόσμος, αλλά επειδή οι επιχειρηματίες είναι επιχειρηματίες και τους νοιάζει μόνο η τσέπη, κοιτάζουν το ενδεχόμενο ότι δεν θα έρθει κόσμος. Και άμα δεν έρθει κόσμος με το χαμηλό εισιτήριο, δεν θα βγω επαγγελματικά, οικονομικά. Γι' αυτό σου λέει, θα βάλω υψηλό εισιτήριο, έρθει δεν έρθει κόσμος, να βγάλω τουλάχιστον ασφασμένα, να μην πω μέσα. Ωραία, πάμε σε κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό τώρα. Τον ελεύθερο χρόνο πώς τον περνάς, τι χόμπι έχεις? Πλέον δεν έχω ελεύθερο χρόνο. Όταν έχω ελεύθερο χρόνο, κοιτάζω να αθληθώ όσο μπορώ. Άμα είναι εύκολο να πάω να παίξω ένα ποδόσφαιρο με την ομάδα των ηθοποιών που παίζουν στο πρωτάθλημα τύπου. Πώς πάει, καλά πάτε? Καλά πάμε, έχουμε δυνατή ομάδα και χτυπάμε πρωτάθλημα κάθε χρονιά. Ναι. Και συνήθως βγαίνουμε τρίτη, δεύτερη ή εκεί. Κάτσε και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και... Μπάσκετ πλέον δεν κάνω. Α, δεν πάω. Δεν προλαβαίνω, δεν έχω το χρόνο. Αν καμιά Κυριακή είμαι χαλαρός και δεν έχω τίποτα και έχει καλό καιρό, πηγαίνω να παίξω κανένα μπασκετάκι όταν είμαι μόνος μου. Άμα δεν θέλει ο καιρός να βγω από το σπίτι, κάθομαι και ασχολούμαι περισσότερο με μουσική. Γιατί ως μουσικός επιμελητής πριν να εμπλουτίζω την βιβλιοθήκη μου. Γράφω. Όπως τώρα έχω ξεκινήσει και γράφω το βιβλίο για την Φρεντρική Ξυπασκία, ένα εγχειρίδιο που θα είναι χρήσιμο για όλους τους ηθοποιούς και για όποιον θέλει να γνωρίσει την Φρεντρική Ξυπασκία. Για πες μας λίγο, μια και που το ανέφερες, τι είναι η Θεατρική Ξυπασκία, δηλαδή σε τι θα ωφελεί σε έναν ηθοποιό να το μάθει αυτό? Σε πολλά. Καταρχάς είναι τόσο σημαντικό το μάθημα αυτό όσο είναι της υποκριτικής. Διότι η ξυπασκία εκτός ότι γυμνάζει, εκτός ότι σε ισορροπεί σαν άτομο και σε επίπεδο σωματικό να φτιάξει ισορροπία, σου δίνει αυτό έλεγχο στην κίνησή σου και στη δύναμή σου. Από εκεί και πέρα σε βοηθάει στο να είσαι συνεπής, να ατακάρεις που λέμε στο θέατρο στη σωστή στιγμή. Και πολύ σημαντικό θέμα της συνέπειας, όπως και στο θέατρο. Πολύ σημαντικό η ατάκα, όπως και στο θέατρο, στην ομιλία. Γιατί όπως και ο διάλογος στην υποκριτική είναι δράση-αντίδραση, έτσι υπάρχει και στην ξυπασκία. Τι άλλο. Και σε έναν ηθοποιό είναι χρήσιμο γιατί εκτός ότι ελέγχει, μπορεί να ελέγξει το σώμα του ανά πάσα στιγμή, μπορεί κάποια παράσταση να χρειαστεί να ξεκουμαχίσει. Γιατί υπάρχουν θεατρικά έργα που έχουν μέσα στη παραστασία. Και ίσως και τηλεοπτικό. Ή τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό, ας πούμε. Όπως τόσα παραδείγματα, ας πούμε ένα θεατρικό, ας πούμε τον Άμλετ. Για να παίξει τον ρόλο του Άμλετ, λοιπόν, πρέπει να γνωρίζει ξυπασκία. Πρόπερση που έπαιξε τον ρόλο του Άμλετ. Ήξερα ξυπασκία, ο παρτενέρ μου όμως που έπαιζε τον άλλο ρόλο που έπρεπε να ξεμαχίσω μαζί του δεν γνώριζε. Αναγκάστηκα λοιπόν εγώ να του μάθω ξυπασκία μέσα σε ένα χρονικό διάστημα πολύ μικρό για να μπορέσει να την παρεξέλθει. Σε άλλες περιπτώσεις δηλαδή, όταν θα έκανα εγώ μια οντισιόν, ας πούμε, μια πρόαση για να πάρω ηθοποιούς που γνωρίζουν, που τους θέλω για να παίξουν ένα ρόλο με ξυπασκία,
θα έπαιρνα ηθοποιούς που ξέρουν σπασιά και όχι αυτούς που θα χρειαστεί να τους μάθω. Χάρη, ποια είναι η συμβουλή που θα ήθελες να δώσεις στους νέους ηθοποιούς που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα και που μπορεί να τα βρουν μπαστούνια, ειδικά σε αυτές τις εποχές που όλα πάνε στραβά για το κράτος γενικότερα? Η συμβουλή από εμπειρία είναι ότι πρέπει να αυτός που θέλει να μπει, να ασχοληθεί με το χώρο του θεάτρου, γιατί το αγαπάει αυτό και θέλει πραγματικά να το κάνει, πρέπει να το κάνει σωστά. Σημαίνει ότι πρέπει να μπει 3 χρόνια σε μια δραματική σχολή, αυτά τα 3 χρόνια να μην έχει άποψη ή αν έχει άποψη ή αν έχει σχηματίσει μια άποψη να την κρατάει προς το παρόν για τον εαυτό του. Στα 3 χρόνια εκπαίδευσης πρέπει να έχουμε κλειστό το στόμα, ανοιχτά μάτια και αυτιά να ακούμε, να λαμβάνουμε τα πάντα από οποιονδήποτε δάσκαλο μας κάνει μάθημα, να γεμίζουμε εφόδια την τσάντα μας και να τελειώσουμε τη σχολή, τότε να δημιουργήσουμε μια άποψη, να φτιάξουμε το δικό μας προσωπικό μας στυλ, να χρησιμοποιήσουμε τα εφόδια που έχουμε αποκτήσει και όσο περνάει ο χρόνος, αν είμαστε τυχεροί και δουλεύουμε, μαθαίνουμε επιπλέον, όσο περνάει λοιπόν ο χρόνος, μαθαίνουμε συνέχεια, δεν πάβει ποτέ το επάγγελμα του ηθοποιού να είναι εκπαίδευση, πάντα μαθαίνουμε. Και ένα πολύ σοβαρό όπλο είναι η παρατηρητικότητα στα πάντα και στον εαυτό μας, να παρατηρούμε το οτιδήποτε. Μπορεί να ακούγεται λίγο αρρωστημένο, αλλά είναι ό,τι πιο χρήσιμο για τον ηθοποιό. Φέτος, εκτός από το κινηματογραφικό που μας είπες πριν, είσαι σε κάποια θεατρική παραγωγή, ετοιμάζεις κάτι τηλεοπτικό, πού σε βρίσκουμε φέτος? Φέτος έχω σκηνοθετήσει μια θεατρική παράσταση για παιδιά όπου κάνει περιοδία σε όλη την Ελλάδα, το καινούργια ρούχα του Βασιλιά. Έχω μια άλλη θεατρική παράσταση πάλι για παιδιά, δική μου σκηνοθεσία και παραγωγή και η διασκευή του παραμυθιού, το Φορτηγάκι της Αγάπης, που και αυτό κάνει περιοδία σε σχολεία εντός Αττικής, μέσα στη σχολεία πηγαίνουμε εμείς. Παίζω στο... Αυτό το σχολείο είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχουν ευκαιρία τα παιδιά να το δουν αυτό και θεωρώ είναι δωρεάν. Πώς το έχετε κάνει? Όχι, είναι με το ανάλογο εισιτήριο. Με το ανάλογο εισιτήριο. Παίζω σε μια παράσταση βραδινή Παρασκευές Σαββάτα στο Καζαμπλάνκα με την Μινά Λοτσάρη, τον Κρατερό, τον Κατσούλη και τον Παντελή Μιαναράκη, που είναι ένα μουσικό χορευτικό θεατρικό δρόμενο όλο αυτό, ένα σόου και συμμετέχω σε ένα από τα σκέτς που υπάρχουν μέσα. Παράλληλα κάνω και διεύθυνση σκηνή σε αυτή την παραγωγή. Θα βγει η ταινία το δεμενικό κύκλωστη σε ένα μήνα περίπου. Τέλη Φλεβάρη είπανε με Μάρτη κάπου εκεί, όπου είμαι στο βασικό cast. Τι άλλο. Διδάσκω σε 2 δραματικές σχολές και τα σεμινάρια που κάνω τα τρίμηνα θεατρικής φασκίας εδώ, επίσης και σε ένα θεατρικό εργαστήρι για ερασιτέχνες που κάνω θέατρο. Εδώ για μίλησα μαζί και που πες για τη θεατρική ξεφασκία, από τι τιμές έχει και πώς μπορεί να σε βρει κάποιος. Είναι ένας χώρος εδώ πέρα που κάνουμε τα μαθήματα καλλιτεχνικός, extant λέγεται στα Πατήσια, όπου οργανώνω τρίμηνα σεμινάρια θεατρικής ξεφασκίας για να εντάξω τους ηθοποιούς σε αυτό το μάθημα που τυχαίνει να μην έχουν στη σχολή τους αυτό το συγκεκριμένο μάθημα ή κάποιους ανθρώπους που τους αρέσει απλά είτε να αθληθούν είτε η ξεβασκία και θέλουν να γνωρίσουν μέσα από αυτό τη θεατρικότητα του αθλήματος. Δεν έχει καμία σχέση βέβαια η θεατρική ξεβασκία με την αθλητική ξεβασκία, είναι τελείως άλλη στόχη. Και τα μαθήματα γίνονται κάθε Κυριακή 1-2 ώρες. Το ποσό είναι 40 ευρώ για το μήνα. Πάρα πολύ φθηνά. Πολύ λόγω κρίσης. Ξέρουμε πολύ τις τιμές. Και για τους ειδοποιούς είναι ακόμα λιγότερο λόγω δυσκολίας που έχουν οι ειδοποιοί να πληρώσουν και τη γραμματική σχολή. Οι ειδοποιοί εννοώντας οι εκπαιδευόμενοι ειδοποιοί, που είναι μαθητές ακόμα, είναι στα 30 ή 35, δεν θυμάμαι το βάλει. 30 νομίζω. Και αυτά τα... Αυτά. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, Χάρη, θέλω να σε ρωτήσω κατά πόσο χρησιμοποιείς το διαδίκτυο στην καθημερινότητά σου, πόσο σε επηρεάζει και πόσο πιστεύεις ότι είναι χρήσιμο για αυτή τη γενιά αλλά και για τη δουλειά σου γενικότερα. Το χρησιμοποιώ αρκετά
Καθημερινά σίγουρα θα μπω μια φορά την ημέρα μέσα για δεν ξέρω πόση ώρα, εξαρτάται πόση δουλειά έχω να κάνω. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Με τη σωστή χρήση όμως του δικτύου. Να μην υπάρχει υπερβολή δηλαδή. Ναι, και να μην υπάρχει και λάθος χρήση. Δηλαδή να μην μπαίνει ο άλλος μέσα για να χακάρει ή για να ενοχλήσει οτιδήποτε. Έτσι. Στο χώρο του θεάματος είναι πολύ χρήσιμο διότι είναι ένα είδος διαφήμισης. Εμένα με έχει βοηθήσει, μου έχει φέρει ας πούμε θεατές στις παραστάσεις που έχω κάνει και ως παραγωγός και ως σκηνοθέτης και ως ηθοποιός. Και με βοηθάει να ανακοινώσω δουλειές που κάνω. Ο κόσμος που είναι στο θεατρικό εργαστήρι στα σεμινάρια της θεατρικής εξυπασκίας μου έχει φέρει από το ίντερνετ. Γενικά είναι χρήσιμο και απλά θέλει τη σωστή δοσολογία και τη σωστή χρήση. Μέτρο που λένε. Ναι, πάνω μέτρο να έρθει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Σου εύχομαι τα καλύτερα και ό,τι καλύτερο. Εσείς να είστε καλά και καλή επιτυχία στο site. Ευχαριστώ.